Όταν ο Αχιλλέας με προσέγγισε ένα Σάββατο στη Λαϊκή Αγορά, στις Καλλιδρομείου, και μου είπε «Τι κάνετε εκεί στον ΟΕΕ, δεν έχουμε νέα κλπ.», του είπε ότι καλό θα ήταν να αρχίσει μια συζήτηση μέσα στο κόμμα, αλλά και σε ευρύτερο ακροατήριο ενδεχομένως, για το ποιες είναι οι εμπειρίες από την καθημερινή προσπάθεια που κάνουν τόσο τα κυβερνητικά στελέχη όσο και εμείς που είμαστε σε διοικητικά πόστα. Ποια είναι η εμπειρία λοιπόν από την διακυβέρνηση, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και πώς αντιλαμβανόμαστε το ρόλο που έχουμε στα πλαίσια των αλλαγών που έχουμε υποσχεθεί ως κόμμα να επιφέρουμε στην κοινωνία αλλά και ιδιαίτερα και ειδικότερα στη δημόσια διοίκηση. Από την οργάνωσή μου επίσης των πανεπιστημιακών, μάλλον ΑΕΗ ΤΕΗ και διοικητικών της Αθήνας, πάλι μου είχε απευθυνθεί αυτή η πρόταση να ξεκινήσουμε επιτέλους να συζητάμε για το τι συμβαίνει με το κράτος και την αριστερά. Γι' αυτό και ήμουν πολύ χαρούμενη που ο Αχιλλέας είπε ότι ναι, πρέπει να οργανώσει κάτι τέτοιο η Νομαρχιακή Αθήνας. Ο τίτλος είναι κάπως φιλόδοξος. Εγώ θα ήθελα να εμπλουτίσω, ξεκινώντας βέβαια από τις θεωρητικές αφετηρίες της δικής μας αριστεράς, να εμπλουτίσω τη συζήτηση με την εμπειρία που έχουμε στον ΟΑΕΔ. Και στον ΟΑΕΔ τυχαίνει να είμαστε, τουλάχιστον σε επίπεδο διοίκησης, αρκετοί σύντροφοι, οι οποίοι όλοι μαζί προσπαθούμε να συνεργαστούμε για να ευοδώσει αυτό το εγχείρημα που της αλλαγής του συγκεκριμένου φορέα, ο οποίος είναι ο μοναδικός φορέας που υλοποιεί την κυβερνητική πολιτική στο τομέα της απασχόλησης και της ανεργίας. Κομβικός τομέας, το πρόγραμμά μας, όπως ξέρετε, στηριζόταν στην καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας σε μεγάλο βαθμό, που έδινε και μάλιστα το ταξικό πρόσημο, αυτά τα δύο πεδία έδιναν και το ταξικό πρόσημο στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Τώρα, όταν μιλούσαμε και μετά τη Θεσσαλονίκη, μίλησε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν μετά τη Θεσσαλονίκη στο συνέδριο που είχαμε κάνει και προσέθεσε το κομμάτι της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης στο συνολικό πρόγραμμα, είχε αναφερθεί και συνεχίζει από τότε να αναφέρεται σε τέσσερις άξονες που υποτίθεται ότι συμβολοποιούν και κωδικοποιούν την αναγκαία μεταρρύθμιση του κράτους. Καταπολέμηση της διαπλοκής του κράτους με τα ιδιωτικά συμφέροντα, κυριολεξία, την καταπολέμηση της διαφθοράς, που η διαφθορά συνδέεται βέβαια με τη διαπλοκή, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και καταπολέμηση του πελατειακού κράτους. Η δική μας αριστερά έκανε σημαία της την δυνατότητά της ως άφθαρτη δύναμη να επιφέρει αυτές τις μεταρρυθμίσεις του κράτους που επαγγέλλονταν αλλά δεν μπορούσαν να φέρουν σε πέρας τα κόμματα που κυβέρνησαν πριν από μας. Τώρα, η ριζοσπαστική αλλαγή του κράτους προφανώς θα πρέπει να συνδέεται για κάθε αριστερό και αριστερά, η αριστερή με τη θεωρία περί κράτους, την οποία έχει υιοθετήσει η δική μας αριστερά. Σημειώνω ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές αντιλήψεις για το κράτος εντός της αριστεράς, κωδικοποιώντας λέω τα εξής, για τα κομμουνιστικά κόμματα φιλοσοβιετικής αντίληψης. Το κράτος είναι ένα αντικείμενο το οποίο αντικείμενο είναι στα χέρια του κεφαλαίου, δηλαδή είναι ένα εργαλείο το οποίο εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Και είναι αυτό το εργαλείο αδιαπέραστο από την ταξική πάλη. Στη σοσιαλδημοκρατική αριστερά, το κράτος θεωρείται ως ένα υποκείμενο
το οποίο μπορεί να επιφέρει αλλαγές ανεξαρτήτως του καπιταλιστικού πλαισίου, δηλαδή της καπιταλιστικής οικονομίας, δηλαδή των σχέσεων παραγωγής. Δηλαδή ότι το κράτος δεν έχει δομικούς περιορισμούς από το γεγονός ότι οι παραγωγικές σχέσεις είναι καπιταλιστικές. Δηλαδή δεν αναγκάζεται μέσα σε μια καπιταλιστική κοινωνία να εξυπηρετεί τις ανάγκες της όρευσης του κεφαλαίου και μπορεί μια κυβέρνηση να το χρησιμοποιήσει περίπου για να αλλάξει τα πάντα. Η δική μας προσέγγιση, δηλαδή η προσέγγιση της δικής μας αριστεράς, είναι διαφορετική. Αντλεί από την παράδοση του Γκράμψη και του Πουλατζά, που αντιλαμβάνεται το κράτος ως υλική συμπίκνωση ενός συσχετισμού δύναμης και θεωρεί ότι το κράτος αναλαμβάνει το ρόλο του να οργανώσει, το κράτος δηλαδή είναι ένα κόμμα που αναλαμβάνει να οργανώσει τον συνασπισμό εξουσίας. Αυτή είναι η δική μας αντίληψη, η αντίληψη της δικής μας αριστεράς, που αφήνει το περιθώριο να μετατραπεί και να αλλάξει ο συσχετισμός δύναμης, που αλλάζει είτε από τα πάνω, δηλαδή είτε από μια κυβέρνηση της αριστεράς, είτε από τα κάτω, είτε από την ενδυνάμωση των κοινωνικών κινημάτων, είτε και από τα δύο μαζί. Και δεν έχουμε καμία αυταπάτη, νομίζω, στην κυβέρνηση, αλλά και σαν κόμμα, ότι οι αλλαγές γίνονται μόνο από τα πάνω, δηλαδή αρκεί η κυβερνητική εξουσία και η δράση που έχουμε εντός του κράτους για να αλλάξει την κοινωνία, να αλλάξει τα πράγματα. Πάντοτε θεωρήσαμε και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει, ότι δεν μπορεί να λυσχύει η συλλογική της ανάθεσης, ότι η αλλαγή του συσχετισμού δύναμης είναι αυτή που θα ευνοήσει και τις όποιες αλλαγές εντός του δημόσιου τομέα και μέσα στην κοινωνία γενικότερα. Έχοντας πει αυτά, θα θέλω να πω ότι το δικό μας καθήκον είναι να μετατοπιστεί, να ευθυγραμμίσουμε τις αλλαγές που γίνονται στο κράτος με τα συμφέροντα των αλλικών τάξεων. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να βάλουμε αυτό που λέμε ταξικό πρόσημο στην πολιτική και στην πολιτική που εφαρμόζουμε, και επίσης να ευνοήσουμε και να παρακινήσουμε την δράση της κοινωνίας και των κινημάτων, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτή τη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του κράτους. Τώρα, αυτή η προσπάθεια, δηλαδή η προσπάθεια δική μας ως κυβέρνηση αλλά και ως κόμμα, να ευθυγραμμίσουμε τις όποιες αλλαγές με τα συμφέροντα των λαϊκών τάξεων, συναντάει πάρα πολλά εμπόδια και έχει κάποιες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι προφανώς να αλλάξουμε πολιτικές, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι με το τρίτο μνημόνιο, το οποίο είναι ένας κορσές, είναι μια επιτήρηση έτσι, που ασκείται και περιλαμβάνει ένα σύνολο πολιτικών που δεν ήταν πολιτικές που επιλέξαμε αλλά εκβιαστήκαμε να αποδεχτούμε, αφήνει κάποια περιθώρια, αλλά τα περιθώρια αυτά χρειάζεται συνεχώς να τα διευρύνουμε. Άρα οι πολιτικές είναι αυτές που θα καθορίσουν το αν είμαστε αριστερά και ποια είναι η αριστερή διακυβέρνηση, και η εκμετάλλευση των περιθωρίων αυτών είναι αυτή η οποία θα δώσει το ταξικό πρόσημο στην πολιτική μας. Άρα χρειάζεται πάντοτε να διευρύνουμε το περιθώριο. Στην περίπτωση του ΟΕΔ, για να μην μιλάω αφηρημένα, διότι οι πολιτικές απασχόλησης είναι ολοσούμπητες, μπορούν να μπουν στο παράλληλο πρόγραμμα που λέμε. Μέχρι τώρα οι πολιτικές που ασκούνταν και ο τρόπος που ασκούνταν ουσιαστικά ήταν απόλυτα συνδεδεμένα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Δίνω δύο παραδείγματα που είναι 38. Το παράδειγμα της επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται στις επιχειρήσεις, και το παράδειγμα των βάουτσερ. Το πρώτο παράδειγμα για τις νέες θέσεις εργασίας έλεγε τα εξής, ότι όποιος εργοδότης μπορούσε να προτείνει έναν άνεργο από μόνος του, ανεξαρτήτως αν ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΕΔ, μπορούσε να επιχορηγηθεί. Δηλαδή δίναμε το περιθώριο
να έχει προεπιλέξει ένας εργοδότης αυτόν που ήθελε, που μπορεί να ήταν ένας άνεργος που να έχει απολυθεί ή τον ίδιο να τον είχε απολύσει, ή τον, να τον είχε στην, να δουλεύει μαύρα. Του δίναμε δηλαδή το περιθώριο να εμφανιστεί και να επιδιώξει να εγγραφεί ο συγκεκριμένος και με μία μέρα κάρτας ανεργίας θα μπορούσε να επιχορηγηθεί. Αυτό ήταν δηλαδή, καταλαβαίνετε, ήταν λεφτά δοδοσμένα στους εργοδότες χωρίς να επιβάλλει ο ΕΔ να πάρει από τη λίστα των ανέργων. Δεύτερο παράδειγμα, τα voucher. Ήταν μια πολιτική η οποία ήταν απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των επιχειρήσεων για φθηνό εργατικό δυναμικό. Καμία σχέση με αυτό που επαγγελόντουσαν αυτά τα προγράμματα, κατάρτιση σε αντικείμενα τα οποία θα βοηθούσαν την ένταξη στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά προϋποθέτουν φυσικά για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα αριστερό πρόσημο να αλλάξουν οι πολιτικές. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να πούμε για την αλλαγή, να μιλήσουμε για την αλλαγή των πολιτικών, που όμως είμαστε για να μιλήσουμε για την αλλαγή της δημόσιας διοίκησης. Αλλά θέλω να τονίσω, και γι' αυτό ξεκίνησα από αυτό, ότι οι αλλαγές στη διοίκηση πρέπει να είναι διαλεκτικά δεμένες με τις αλλαγές στις πολιτικές. Διότι αυτή η συγκεκριμένη διοίκηση παρήγαγε τις συγκεκριμένες πολιτικές. Δηλαδή, δεν είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε ξεκομμένα. Και γι' αυτό θα μπορούσα να πω, χωρίς αλλαγή στη διοίκηση δεν μπορούμε να έχουμε και αλλαγές στις πολιτικές, και χωρίς αλλαγές στις πολιτικές δεν μπορούμε να δώσουμε το έναυσμα ή δεν μπορούμε να έχουμε έναν οδηγό με βάση τον οποίο θα πρέπει να κάνουμε και τις αλλαγές στη διοίκηση. Η πρώτη λοιπόν προϋπόθεση είναι οι πολιτικές. Θα τρέξω λίγο γρήγορα για να πω τις άλλες τέσσερις προϋποθέσεις. Η δεύτερη προϋπόθεση για να ευθυγραμμίσουμε την αλλαγή στη δημόσια διοίκηση με τα συμφέροντα των λογικών τάξεων είναι η απλούστευση διαδικασιών που ταλαιπωρούν τους πολίτες μέσα από τη μείωση της γραφειοκρατίας και την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Είναι λίγο τεχνοκρατικό, αλλά ουσιαστικά μετράει πάρα πολύ στους πολίτες το να μην στείλουν τις σουρές, να μπορούν να κάνουμε μια απλή δήλωση να ο ΑΕΠ το κάνει αυτό, να αναζητούμε όλα τα δικαιολογητικά από οποιασδήποτε άλλες υπηρεσίες και να στέλνουμε ένα SMS και να λέμε στους ανθρώπους ότι επιλέχθηκαν ή δεν επιλέχθηκαν σε ένα πρόγραμμα. Αυτό το κάνουμε. Και είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Μια τρίτη προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να αλλάξει πλήρως το διοικητικό μοντέλο. Το μοντέλο που εφαρμόζεται μέσα στη δημόσια διοίκηση, ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις πολιτικές μας, να υπάρξει εξοικονόμηση δημόσιων πόρων, που είναι ένα ανεπαρκία, να υπάρξει γρήγορη προσαρμογή της διοίκησης στο εξωτερικό περιβάλλον και να αναπτυχθεί μια εξωστρέφεια και μια δυνατότητα των διοικητικών υπηρεσιών να συνομιλούν με άλλες υπηρεσίες, με την κοινωνία, με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή να οργανώνουμε πολύ πιο σύνθετα σχήματα όπου μπορεί το κράτος να ανοιχθεί και να συνεργαστεί με πρωτοβουλίες των πολιτών. Και προφανώς και άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης, να υπάρχει μια συνεργασία. Είναι σύνθετες, για να αναπτύξουμε σύνθετες πολιτικές, χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό που μπορεί να ανταποκριθεί. Τέταρτη προϋπόθεση, δεν υπάρχει επιτυχία σε ένα οποιοδήποτε νέο διοικητικό μοντέλο θέλουμε να εισάγουμε χωρίς τη συμμετοχή των εργαζομένων και χωρίς δηλαδή μια διαβούλευση όχι μόνο με τα συνδικάτα αλλά με τους ίδιους τους εργαζόμενους, δηλαδή γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι τα συνδικάτα έχουν τεράστια προβλήματα και είναι αποδυναμωμένα όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο δημόσιο τομέα. Πάρα πολλές φορές με ανυπαρξία θέσεων θετικών, δηλαδή επικοδομητικών, που δεν έχουν δηλαδή πολύ σοβαρό λόγο και συνεκτικές προτάσεις για το πώς επιδιώκουν την αλλαγή. Ήταν ένας συνδικαλισμός προσαρμοσμένος κυρίως στη διαμαρτυρία και όχι στην διαμόρφωση προτάσεων μεταρρυθμιστικών. Τώρα, η τελευταία προϋπόθεση, αλλά όχι και τελευταία, είναι η συμμετοχή των πολιτών. Συμμετοχή των πολιτών με διάφορες μορφές, με διάφορους τρόπους. Έτσι, μέσα από το άνοιγμα του κράτους προς τους πολίτες, θα μπορούσαμε να φανταστούμε και να ονειρευτούμε, αλλά και να βάλουμε σε εφαρμογή με συγκεκριμένα βήματα τη διαπερατότητα, μάλλον,
του κράτους από, από την κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι μια τελική επιδίωξη, αλλά νομίζω ότι μπορούμε με διάφορους τρόπους να τις, όπως σας είπα πριν, να τη βάλουμε σε εφαρμογή. Στον ΟΕΔ έχουμε σκεφτεί κάποιους τέτοιους τρόπους από το ξεκίνημα της θητείας της σημερινής διοίκησης. Δεν έχουμε κατορθώσει ακόμα για την εφαρμογή. Έχουμε επιδιώξει μέσα από τα συνδικάτα να δέσουμε παράδειγμα χάρη την καντίνα που έχουμε στα κεντρικά του ΟΕΔ σε κινησέ πανέργων, να ανοίξουμε τα ΚΠΑ και να έχουμε δύο φορές το χρόνο συζητήσεις και μεγάλες διοργανώσεις με τις πρωτοβουλίες πολιτών στην περιοχή μας, όχι μόνο πρωτοβουλίες ανέργων αλλά όλα τα εγχειρήματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτό ακόμα δεν είναι στα σκαριά, δεν έχει υλοποιηθεί, αλλά από την αρχή της θητείας μας λέγαμε ότι θα πρέπει να έχουμε άλλοι να οργανώσουμε έναν άλλο τρόπο επαφής μεταξύ των ετοιμάτων της κοινωνίας και του κράτους. Τώρα, να πω μερισμένα πράγματα μέσα από την εμπειρία του ΟΑΕΔ, τα οποία νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμα για προβληματισμό συνολικότερο στο κόμμα, αλλά και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή θέλω να σας ενημερώσω για το γεγονός ότι ο ΟΑΕΔ βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα αναδιοργάνωσης, το οποίο είναι εμβληματικό για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή είμαστε υπό επιτήρηση, συνεχή επιτήρηση και εποπτεία από τη νέα Task Force, SRSS, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τρεις ΟΑΕΔ ομόλογους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε και χρησιμοποιούμε ευρωπαϊκά κονδύλια για αυτό το σκοπό. Αυτό το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ ήταν πρόγραμμα το οποίο διαμορφώθηκε από προηγούμενες διοικήσεις. Από το 2012 ξεκίνησε, αλλά η πραγματική υλοποίησή του σαν ιδέα, αλλά η υλοποίησή του ξεκίνησε στις αρχές του 2014, δηλαδή από τον προκάτοχό μου στη διοίκηση του ΟΕΔ και συνεχίζεται και υπό τη δική μας διοίκηση. Είναι μνημονιακή υποχρέωση, είναι υποχρέωση για της χώρας για προκειμένου να μπορεί να χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, άρα είμαστε υποστενή, από στενή επιτήρηση. Αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα ήθελα να το αναλύσω μαζί σας, διότι συνοψίζει μια εξυγχρονιστική λογική σε μια φιλελεύθερη κατεύθυνση. Και μέσα στο μνημόνιο αφωνούν οι μεταρρυθμίσεις που υπάρχουν. Εντάξει, όταν ο πρώην Υπουργός Οικονομικών στην πρώτη διακυβέρνηση είπε ότι το 70% του μνημονίου θα μπορούσε να είχε, το δεύτερο μνημονίο θα μπορούσε να το εστερνιστώ έτσι όπως είναι, προφανώς εννοούσε τη θετική πλευρά αυτών των μεταρρυθμίσεων, έτσι εγώ το εκλαμβάνω, διότι και εγώ βλέπω μια θετική πλευρά αυτών των μεταρρυθμίσεων που υπήρχαν μέσα σε εκείνο το σχέδιο, αγνοώντας βέβαια ο ίδιος ή αποσιωπώντας εκείνη τη στιγμή που το έλεγε μια δεύτερη πλευρά αυτής της μεταρρύθμισης που είναι εγγεγραμμένη και στο δικό μας σχέδιο σαν φιλοσοφία και λογική, που είναι εξυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις αλλά σε φιλελεύθερη κατεύθυνση, που περιλαμβάνουν τα εξής: εξορθολογισμό διαδικασιών και βελτίωση υπηρεσιών που όμως εγγράφονται στα πλαίσια ενός λιτού κράτους, όπου το λιτό κράτος θα πρέπει να παραμείνει λιτό δεδομένου ότι βρισκόμαστε στο μνημόνιο που δεν επιτρέπει προσλήψη στο δημόσιο τομέα, ενώ ότι ο δημόσιος τομέας έχει χάσει προσωπικό λόγω των συνταξιδοτήσεων. Εμείς έχουμε χάσει περίπου το 35% του προσωπικού σε σχέση με το 2012. Στα πέσα λοιπόν αποδοχής αυτού του λιτού κράτους, που για να μπορέσει στο εξής να καλύψει το φάσμα των υπηρεσιών που οφείλει να καλύψει, θα πρέπει να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα. Άρα λοιπόν, λιτό κράτος που εξοικονομεί πόρους, τόσο χρηματοδοτικούς όσο και ανθρώπινους πόρους, και ταυτόχρονη σύμπραξη, δηλαδή κατεύθυνση των προσανατολισμό της δραστηριότητας προς συμπράξεις
του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, διότι μόνο ο ιδιωτικός τομέας, εφόσον το κράτος δεν μπορεί να αναπτυχθεί, μόνο ο ιδιωτικός τομέας θα μπορέσει να καλύψει τις ελείπουσες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Τώρα, εμείς προσπαθούμε να ενσωματώσουμε αυτό το σχέδιο δράσης, δηλαδή από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, προσπαθήσαμε να αδράξουμε την ευκαιρία και να ενσωματώσουμε αυτό το σχέδιο σε μια αριστερή προοπτική, που για μας αριστερή προοπτική είναι η ενδυνάμωση του κράτους, όχι μόνο μέσα από τις προσλήψεις, αλλά μέσα από την διεύρυνση του ρόλου του σε τομείς δραστηριότητας, οι οποίοι τομείς είχαν μείνει υπανάπτυκτοι εν αναμονή της ανάπτυξης αυτών των ιδιωτικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ο ΑΕΠ ποτέ δεν ανέπτυξε σε πλήρη κλίμακα υπηρεσίες προς τους ανέργους, όπως η συμβουλευτική, όπως η τοποθέτηση, όπως διάφορα πράγματα, και άφησε ένα απεριόριστο πεδίο ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα. Άρα λοιπόν εμείς επιδιώκουμε να συνδυάσουμε τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες αφορούν την απλούστευση διαδικασιών, εξοικονόμηση πόρων, βελτίωση υπηρεσιών, με την ενδυνάμωση που προϋποθέτει επίσης και προσλήψεις, και έχουμε κάνει αιτήματα όπως και άλλοι στον κύριο Βερναρδάκη που βρίσκεται εδώ, και είχαμε την ευκαιρία να ανανεώσουμε, να ανανεώσουμε τα αιτήματά μας και να ζητήσουμε, επειδή έχει πει και ο ίδιος και έχει πει και λέει και το κόμμα μας, ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν προτεραιότητα για την στελέχωσή τους. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει ένα πλάνο στελέχωσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με κατάλληλο δικευμένο προσωπικό. Τις υπηρεσίες που θέλουμε να αναπτύξουμε ως ΟΕΔ έχουν μείνει υπανάπτυκτες και θέλουμε να τις ενδυναμώσουμε προκειμένου να βάλουμε ένα φράγμα και ένα εμπόδιο στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Τώρα, εμπειρία, και με αυτό θα τελειώσω, είναι το τελευταίο κομμάτι της ομιλίας μου. Ποια είναι η εμπειρία από τη διοίκηση του ΕΔ? Δεν θέλω να διεκτραγωδήσω την κατάσταση, γιατί το παλεύουμε πάρα πολύ σκληρά και θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε. Και θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ελέγχουμε τα πράγματα και έχουμε βάλει μπροστά την αλλαγή πολλών πραγμάτων. Και θέλω να πω εδώ ότι η προσπάθεια αυτή είναι μια συλλογική προσπάθεια και οφείλω μεγάλη ευγνωμοσύνη στους συντρόφους αλλά και γενικότερα τους συνεργάτες, που όλοι μαζί προσπαθούμε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ορισμένα πράγματα με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, και ζητούμε την κατανόηση και την αλληλεγγύη, και αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ συντρόφων μας έχει σώσει πάρα πολλές φορές και μας έχει απλοποιήσει τα πράγματα και μας έχει κάνει να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε πράγματα, εμπόδια τα οποία θεωρούσαμε ανυπέρβλητα. Στηριζόμαστε πάρα πολύ στη συντροφική αλληλεγγύη, και επίσης έχουμε δίπλα μας και έχουμε μέσα στην ομάδα πολλούς νέους ανθρώπους και πολύ προοδευτικούς ανθρώπους, δεν είναι κατά ανάγκη κομματικά μέλη, και όλοι μαζί νομίζω είναι μια ομαδική δουλειά, προσπαθούμε με σχέδιο για το καλύτερο. Τώρα, η εμπειρία από τη διοίκηση του ΕΔ. Νικάνε οι ομάδες δηλαδή, δεν νικάνε τα άτομα. Νικάνε οι ομάδες. Θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο, όπως ξέρετε, είναι εξαιρετικά δίσκαμπτο όλης της δημόσιας διοίκησης, όχι μόνο του ΕΔ, δυναμικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είμαστε, εξαιρετικά δίσκαμπτο και αναχρονιστικό. Υπάρχει λεπτομαρέστατη ρύθμιση της κάθε μιας διαδικασίας. Δεν ενδιαφέρεται αυτή η συγκεκριμένη ρύθμιση για τα αποτελέσματα. Δηλαδή, αδιαφορεί για τα αποτελέσματα, αδιαφορεί για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που το ονόμασε κάποιος σύντροφος θεσμικό πλαίσιο υπηκών, και δεν είναι ένα θεσμικό πλαίσιο δημοσίων υπαλλήλων πολιτών. Το θεσμικό πλαίσιο είναι, το κανονιστικό πλαίσιο είναι ασφυκτικό. Υπάρχει ένα θέμα, αυτή η δημόσια διοίκηση στηρίζεται σε ένα αυστηρά ιεραρχικό μοντέλο διοίκησης, και ως εκ τούτου
Υπάρχει αυτό που ονομάζουμε στο δημόσιο τομέα υπαλληλική νοοτροπία, που σημαίνει υπάλληλοι εκτελεστές εντολών, χωρίς πρωτοβουλία, χωρίς ανάληψη ευθύνης, που περιμένουν συνέχεια οδηγίες, λεπτομερείς οδηγίες από τους ενωτέρους, δεν παίρνουν καμία πρωτοβουλία να κάνουν τίποτα, και όπου θεωρούν ότι οποιαδήποτε παρέκκληση, είτε από το θεσμικό πλαίσιο, είτε από τις εντολές των ενωτέρων, μπορεί να οδηγήσει σε παράβαση καθήκοντος και άρα να τους εγκαλέσουν για αυτό που κάνουν. Αυτό αντιμετωπίζουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουλέψεις με τέτοιους ανθρώπους. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Στελέχη από την Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι και αυτοί ασφικτιούν, έχουν δημιουργικές ικανότητες, αλλά η Δημόσια Διοίκηση δεν επιτρέπει ανάπτυξη πρωτοβουλειών. Ευτυχώς, μέσα από το πρόγραμμα του Re-Engineering, σχηματίστηκαν ομάδες έργου, οι οποίες ήταν απόλυτη ιεραρχία και μεταξύ διευθύνσεων. Διότι στην πραγματικότητα, στη Δημόσια Διοίκηση, η μία διεύθυνση δεν επικοινωνεί με την άλλη, ακόμα και όταν ανήκουν στην ίδια Γενική Διεύθυνση. Διευθυντές δεν ξέραν το re-engineering στην κεντρική διοίκηση. Δηλαδή, το re-engineering εφαρμοζόταν στον οργανισμό επί 2 χρόνια, δεν ήξεραν τι είναι το re-engineering. Λοιπόν, οριζόντια επικοινωνία πολύ μικρή, κάθετη επικοινωνία από πάνω προς τα κάτω, καμία ανατροφοδότηση από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, η πληροφορία δεν κινούταν παρά μόνο μεταξύ διοικητή γενικών διευθυντών, οι οποίοι γενικοί διευθυντές επιλεκτικά αναθέταν. Διευθυντές δεν γνωρίσαν μεταξύ τους τίποτα και οι από κάτω δεν μπορούσαν, δεν είχαν κανένα λόγο για αυτό που συνέβαινε. Λοιπόν, προφανώς αυτός ο τρόπος λειτουργίας και στις φιλελεύθερες και στις μεταβιομηχανικές δυτικές κοινωνίες του παγκοσμιοποιημένου ελευθερισμού είναι ένας τρόπος, ένα διοικητικό μοντέλο αναχρονιστικό, και γι' αυτό γίνονται διάφορες προσπάθειες για lean management, για ευέλικτο management, για μεγαλύτερη management by results, δηλαδή στοχοθεσίες είτε σε επίπεδο ατομικής απόδοσης είτε σε επίπεδο απόδοσης τμήματων, διευθύνσεων κλπ. Άρα λοιπόν να βάλουμε, πώς το λένε, να αλλάξουμε τα πράγματα αντιστρέφοντας, μη ρυθμίζοντας τις διαδικασίες λεπτομερώς, αλλά ορίζοντας τις τελικές τοποθεσίες, ώστε να εφαρμόσουμε πίεση και πειθάρχηση των εργαζομένων στο εσωτερικό. Άρα λοιπόν, τέτοιου είδους management, είναι και management τα οποία προέρχονται και από φιλελεύθερους μεταρρυθμιστές, ήταν και είναι εντός του οργανισμού ορατά μέσα από το πρόγραμμα του Re-Engineering. Αυτό που όμως δεν είναι καθόλου αποδεκτό από τους φιλελεύθερους είναι το σωμετοχικό management. Δηλαδή ένα management το οποίο ουσιαστικά καταργεί τα στεγανά και μπορεί να δημιουργήσει μια ανάδραση από την πλευρά, από κάτω προς τα πάνω δηλαδή, από την εμπειρία των εργαζομένων, οι οποίοι θα μπορούσαν να λάβουν μέρος και να συμμετέχουν σε διαδικασίες οι οποίες ουσιαστικά ανατροφοδοτούν τον τρόπο που δουλεύει η δημόσια διοίκηση. Άρα λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να δράξουμε την ευκαιρία σε αντιπαράθεση με τη γραφειοκρατική διοίκηση και το πελατειακό κράτος, που σημαίνει ότι προσπαθούμε στη μεταρρύθμιση αυτή η οποία μας έχει επιβληθεί να βάλουμε το δικό μας πρόσημο. Και προς το παρόν θεωρώ ότι τα καταφέρνουμε σε κάποιο βαθμό. Τώρα να πω ότι οι αλλαγές αυτές τις οποίες προσπαθούμε να εισάγουμε στο διοικητικό μοντέλο προϋποθέτουν και αλλαγή κουλτούρας. Αν δεν υπάρξει δηλαδή άλλο εργασιακό ήθος, άλλη εργασιακή κουλτούρα, νομίζω ότι αυτές οι αλλαγές θα μείνουν, οι οργανωτικές αλλαγές θα μείνουν νεκρό γράμμα. Η εργασιακή κουλτούρα προφανώς είναι η κότα και το αυγό, δηλαδή ότι ένα διοικητικό μοντέλο παράγει μια συγκεκριμένη κουλτούρα. Χωρίς αλλαγή εργασιακού μοντέλου δεν αλλάζει την κουλτούρα, αλλά δεν σημαίνει ότι με τη στιγμή που το αλλάζει, αλλάζει και το μοντέλο. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν εισάγουμε τις αλλαγές αυτές, μπορεί να συμβεί κάποιο παράδοξο, δηλαδή μπορεί να απορριθμιστεί το σύστημα, φοβόμαστε τις απορριθμίσεις του συστήματος, εκτός από τις αντιδράσεις εσωτερικές της διοικητικής ιεραρχίας, φοβόμαστε πάρα πολύ την
την απορρίθμιση του συστήματος. Δηλαδή, μπορεί κάλλιστα ο ασθενής που κινδυνεύει, που είναι η δημόσια διοίκηση, να μας μείνει στα χέρια. Το λέω έτσι για να καταλάβετε ότι υπάρχει αντίσταση στην αλλαγή και όχι μόνο αντίσταση η οποία προέρχεται, έχει κομματικά ή πολιτικά κίνητρα, αλλά αντίσταση στην αλλαγή από εδρεωμένες νοοτροπίες, συμπεριφορές και συμφέροντα που έχουν δημιουργηθεί μέσα κάτω από το συγκεκριμένο καθεστώς διοίκησης, κάτω από το συγκεκριμένο διοικητικό μοντέλο. Που σημαίνει ότι αν είμαστε μια, σαν κόμμα, αν είμαστε η μειοψηφία στους εργαζόμενους, σημαίνει ότι χρειάζεται να στηριχτούμε σε εργαζόμενους οι οποίοι, αν δεν αλλάξουν τρόπο, αν δεν έχουμε αλλαγή συνειδήσεων και αν δεν ενσωματώσουμε τους εργαζόμενους σε αυτή την προοπτική, σε αυτή την αλλαγή, αν δεν τους δείξουμε πώς οι αλλαγές μπορούν να αλλάξουν την δική τους καθημερινότητα, πώς μπορεί αυτές οι αλλαγές να τους καταστήσουν όχι δημόσιους υπαλλήλους αλλά πραγματικούς δημόσιους λειτουργούς. Αν δεν το κάνουμε αυτό και γι' αυτό το λόγο εργαζόμαστε, δηλαδή έχω εργώσει όλες τις διοικητικές μονάδες του ΟΕΕΦ με συνελεύσεις, με εργαζομένους, δηλαδή έχω δει το μισό διοικητικό, είμαστε 4.000, έχουμε 4.000 εργαζόμενους, έχω εργώσει όλη την επικράτεια, έχω μιλήσει τουλάχιστον σε 2.000 εργαζόμενους, έχω εξηγήσει τι σημαίνει engineering, έχω συζητήσει τι σημαίνει αλλαγή στο πρόσημο, δηλαδή συμμετοχή των εργαζομένων, ανάπτυξη πρωτοβουλίας και προτάσεις. Έχουμε δημιουργήσει και διάβλους επικοινωνίας μέσα από ένα ηλεκτρονικό σύστημα για να υποβάλουν οι εργαζόμενοι τις προτάσεις τους και επιστρέφουμε, τους απαντάμε σε αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε μόνο αποδέκτες των προτάσεων. Δηλαδή, έχουμε βάλει μπροστά δηλαδή, μια μηχανή για να βάλουμε τους εργαζόμενους στο παιχνίδι. Και θεωρώ ότι έχουμε ανταπόκριση. Δεν θεωρώ ότι η ανταπόκριση είναι τόσο ενεργή όσο θα θέλαμε. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν ζούνε και οι άνθρωποι, δηλαδή και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν λιδωρηθεί και έχουν κατηγορηθεί τόσο πολύ, δεν ζουν και αυτοί μόνο για το ότι φάμε και ότι πιούμε. Νομίζω ότι η κρίση έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο καλό, μα όλα τα κακά που έχει κάνει. Όλος ο κόσμος έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και θέλουν και επιδιώκουν να ταυτιστούν με κάτι πιο συλλογικό. Δηλαδή, ποτέ δεν μου ζήτησαν εργαζόμενοι συντεχνιακά ή άλλου τύπου ιδιωτικά συμφέροντα όταν πήγαμε προς αυτούς. Αντίθετα, όλοι είχαν κάτι να προτείνουν για το πώς μπορούν να αλλάξουν οι υπηρεσίες, πώς μπορεί ο οργανισμός να γίνει πιο αποδοτικός, πώς ο οργανισμός μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στους ανέργους, πώς μπορεί να κάνει καλύτερα το ρόλο τους. Άρα λοιπόν, υπάρχει μια διάθεση, μια προδιάθεση και στους εργαζόμενους, οι οποίοι τέλος πάντων, και όχι, ας πούμε σε μια μερίδα εργαζομένων για να μην γενικεύω τα πράγματα, που είναι μια πολύτιμη παρακαταθήκη, όχι παρακαταθήκη, είναι μια πολύτιμη προϋπόθεση για να μπορούσαμε να πάμε τα πράγματα μπροστά. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται οργανωμένο σχέδιο, πολύ μεγάλη τεχνοκρατική επάρκεια και χρειάζεται και συστηματικός διάβλος επικοινωνίας. Και διάβλος επικοινωνίας απευθείας με τους εργαζομένους και τα συνδικάτα δεν παίζουν το ρόλο τους μέσα στο δημόσιο τομέα. Φοβάμαι λοιπόν ότι, ότι μπορεί να εκτροχιαστεί το τρένο εάν δεν συντρέξουν ορισμένες προϋποθέσεις. Οι αλλαγές οι οποίες εισάγονται από τα πάνω, θα έχουμε αλλαγές γενικών διευθυντών με τις μεταρρυθμίσεις που θα φέρει το καινούριο κυρίως νόμος. Αν λοιπόν δεν συνδυαστούν, αν αυτές δεν συντρέχουν κάποιες άλλες προϋποθέσεις, αν δεν πάνε παράλληλα ορισμένες αλλαγές, μπορεί το τρένο να εκτροχιαστεί. Να εκτροχιαστεί από συμφέροντα, οι γενικοί διευθυντές που θα χάσουν το πόστο τους, οι διευθυντές που θα χάσουν το πόστο τους και συνδέονται με προηγούμενα κόμματα, γιατί μην ξεχνάμε το κράτος ήταν πελατειακό, αλλά αν δεν υπάρξουν κάποιοι που θα αντικαταστήσουν και έχουμε και έλλειψη διευθυντικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα, είναι τραγική έλλειψη. Έχουμε τραγική έλλειψη ικανών διοικητικών στελεχών στο δημόσιο τομέα. Αν δηλαδή δεν μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε κατά κάποιο τρόπο ένα παλιό διοικητικό προσωπικό με ένα καινούριο διοικητικό προσωπικό που να διαθέτει όμως και εμπειρία και τεχνοκρατική επάρκεια, τότε κινδυνεύουμε. Το λέω αυτό για να έχουμε πλήρη επίγνωση. Θέλω να πω και τελειώνω με αυτή την παρομοίωση. Η δημόσια διοίκηση
είναι ένα τρένο που λειτουργεί πάνω σε συγκεκριμένες ράγες. Δεν μπορεί να πάει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Είναι συγκεκριμένη, είναι άκαμπτη. Πρέπει να πηγαίνει έτσι. Αυτό το μοντέλο που σας περιέγραψε πηγαίνει έτσι. Τώρα καλούμε τη δημόσια διοίκηση να μην πηγαίνει πάνω σε ράγες, δηλαδή να λειτουργήσει όπως το αυτοκίνητο. Να μπορέσει να στρίψει τις στροφές. Δηλαδή να προσαρμόζεται ευέλικτα στις ανάγκες και απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Να κάνει αυτές τις αλλαγές. Πρέπει να αλλάξουμε. Αν αφήσουμε τον ίδιο μηχανοδηγό, ο μηχανοδηγός θα συνεχίσει, δεν μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο μηχανοδηγός, οδηγεί τρένο. Επίσης, αν βάλουμε επικεφαλή σε έναν αυτό που οδηγεί αυτοκίνητο, μπορεί να μην συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι αυτοκίνητο ακριβώς αυτό που οδηγεί, ότι είναι ένα τρένο που πρέπει να το κάνει αυτοκίνητο και μπορεί να εκτροχιάσει το τρένο. Σας το λέω έτσι για να αντιληφθούμε ότι πρέπει να δούμε με ποιους ενδιάμεσους τρόπους θα χειριστούμε αυτή τη μετάβαση. Λέω ότι η μετάβαση αυτή είναι το στοίχημα για την αριστερά, τη δική μας αριστερά, την κυβέρνησή μας και το κόμμα μας, αλλά και την κοινωνία. Είναι ένα στοίχημα και θα βάλουμε τα δυνατά μας, τουλάχιστον εμείς στον ΟΕΔ, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια και ελπίζω με τη δική σας βοήθεια και με τη βοήθεια όλων των εμπλεκόμενων να τα καταφέρουμε.